μερικοί φαίνουν, όχι όλοι. Οι περισσότεροι δεν σαν σκετούν και βρίζουν αναλόγως. Βέβαια είναι ένα τέλος το οποίο για μένα είναι σωστό. Τώρα ο κόσμος θα το συνηθίσει βέβαια σιγά σιγά. Ίσως πρέπει να γίνει αυτό, παντού υπάρχει στο δυτικό κόσμο. Νομίζω ότι είναι θέμα συνήθειας και παιδείας. Βέβαια τώρα αυτό θα μπορούσε να υπάρξει και σε όλα τα άλλα τα προϊόντα, γιατί είναι λίγο οξύμορο να κόβουμε τη σακούλα και όλα τα άλλα τα προϊόντα να είναι στο πλαστικό. Δηλαδή κόβουμε τη σακούλα και παίρνουμε όλα τα πλαστικά τα προϊόντα, τα οποία είναι χιλιάδες. Έχω πάρει εγώ βέβαια και χάρτινες σακούλες. Όταν χτυπήσουμε διάφορα προϊόντα και δώσουμε τη σακούλα και δεν την πάρει κάποιος, δεν κόψουμε την απόδειξη του περιβαλλοντολογικού τέλους αυτό, έχει πρόστιμο από 250 μέχρι 500 ευρώ, αυτό μας λένε, οπότε πρέπει να συμμορφωθούμε. Ο κόσμος ρωτάμε και λέει όχι θα το σακούλα και μας βάλετε, δεν παίρνουν σακούλες πλαστικές, θέλουν να το κάνουν κιόλας, πιο πολύ το κάνουν για το κράτος, πάνε κόντρα στο κράτος. Άλλος το καταλαβαίνει, άλλος λέει τα δικά του. Άλλοι φέρνουν σακούλες από τα σπίτια τους, άλλοι μερικοί θέλουν να τα πάρουν στο χέρι και να φύγουν. Κατά τα άλλα το μέτρο πιστεύω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σωστό για το περιβάλλον. Δεν έπρεπε να μας πληρώνουν και ότι θα ήταν καλύτερα να παίρνουμε κάτι από το φίλμα σαν βαλιτσάκι που μπορούμε να τις βάζουμε μέσα, θα ήταν και πιο βαλικό. Τι να βαστώ τώρα εγώ να βάλω μέσα τα πράγματα στο χέρι μου να τα πάρω. Δεν είναι ωραίο. Η σήμερα σε τούλα πήρε, είδες.